Είναι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για μένα να σας καλωσορίζω σε αυτή τη γιορτή. Σε αυτή τη γιορτή που γίνεται σε μια συγκυρία ιστορική για την εταιρεία μετά από 131 χρόνια επαφορμή της αλλαγής του μετώπου. Είμαστε σε ένα χώρο που συμβαίνουν ευχάριστα γεγονότα, συνήθως γάμοι, και οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα μοιράζονται όραμα, μοιράζονται κοινές ιδέες, κοινές σκέψεις και είναι μαζί με τους αγαπημένους τους. Έτσι και εμείς εδώ επιλέξαμε αυτό το χώρο για να δείξουμε το μήνυμα του επιχειρηματικού γάμου με το CBC και να είμαστε ανάμεσα στους αγαπημένους μας που είσαστε όλοι εσείς, ασφαλιστές και διοικητικό προσωπικό. Αγαπητοί εκπρόσωποι του μετώπου, αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί δημοσιογράφοι του κλαδικού τύπου, αγαπητοί συνεργάτες που έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί και στελέχη φυσικά της εταιρείας. Επίσης, ένα χαιρετισμό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Εργαζομένων. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι το οποίο έφερε η μοίρα να αλλάξει την πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής. Αυτό το σταυροδρόμι εμείς μας βρίσκει σε πάρα πολύ καλή θέση. Όλοι εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε την αλλαγή. Η αλλαγή συμβαίνει γύρω μας, συμβαίνει στο consolidation των εταιριών που βλέπετε, αλλά βρίσκει την Εθνική Ασφαλιστική πρώτη και με πολύ όραμα και διάθεση να παραμείνει πρώτη. Μοιραζόμαστε με τον νέο μέτοχο, τον κοσμοπολίτη νέο μέτοχο, πολλές ίδιες ιδέες και πολλά οράματα. Ο νέος μέτοχος έχει εμπειρία από τον ασφαλιστικό χώρο, γνωρίζει, έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος επενδυτής στο ελληνικό γίγνεσθε και πιστεύω ότι μοιραζόμαστε την ίδια, επιθυμία για ανάπτυξη της εταιρείας. Πώς θα γίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, οφείλουμε όλοι να δεχτούμε την αλλαγή. Αναμειγνύουμε, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο που βλέπετε, που είναι ένα καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλουμε να σεβαστούμε το παρελθόν, όλα αυτά που έχουμε κάνει όλοι εμείς, όλα αυτά τα τελευταία πέτρινα χρόνια, γιατί περί πέτρινων χρόνων πρόκειται, αλλά την ίδια στιγμή να βάλουμε και νέες ιδέες φρέσκες στο τραπέζι. Να βάλουμε ανθρώπους δίπλα μας, οι οποίοι θα κάνουν μίξη νέων ιδεών με το σεβασμό του παλιού. Το δεύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σας ακούσουμε. Να κάνουμε τα αυτιά μας και να ακούσουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια σειρά ενεργειών σε ό,τι αφορά τους ασφαλισμένους μας. Στείλαμε ερωτηματολόγια σε όλους εσάς. Εκπλαγήκαμε. 600 άτομα από εσάς απαντήσατε. Και οι περισσότεροι πιστεύω είσαστε εδώ. Και στα ερωτηματολόγια σας λέτε αυτά που όλοι αισθανόμαστε. Γιατί είσαστε περήφανοι για αυτή την εταιρεία, για το όνομά της, γιατί είναι η εταιρεία των Ελλήνων, είναι η εταιρεία της Ελλάδος. Επίσης, για τις οικονομικές επιδόσεις αυτής της εταιρείας, που είναι πάρα πολύ σημαντικές και σας βοηθάνε στο έργο σας. Την ίδια στιγμή έχετε και πολλές απαιτήσεις. Το σέβομαι. Πράγματα που λίγο πολύ όλοι ξέρουμε, και οι διοικητικοί υπάλληλοι, και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ο νέος μέτοχος. Εξυπηρέτηση, ευελιξία, καλύτερη τιμολόγηση. Εδώ δεν είμαι σήμερα για να σας κάνω ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο συνέδριο, γι' αυτό το αναβάλαμε για το Σεπτέμβριο. Αλλά πραγματικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και ποτέ δεν ήμουν τόσο αισιόδοξος όσο είμαι τώρα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μια εταιρεία, απευθύνομαι σε εσάς, σε μια εταιρεία που δεν είναι υποπόληση. Εδώ και 6 χρόνια ήμουνα απέναντί σας και πάντα με περίμενε πίσω ένα due diligence για να κάνω. Τώρα απελευθερωνόμαστε από αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι, θα κάνουμε το παν, γιατί το μήνυμα του νέου μετόχου, όπως σήμερα το συζητήσαμε, είναι πρώτη εταιρεία στους ασφαλισμένους, πρώτη εταιρεία για τους συνεργάτες στην εξυπηρέτηση και πρώτη εταιρεία για το προσωπικό της. Και όταν λέω προσωπικό της, αναφέρομαι στο διοικητικό προσωπικό της Αθήνας, στο προσωπικό των καταστημάτων της επαρχίας και σε όλους τους εργαζομένους του ενοικιαζόμενου προσωπικού ICA και Action Online, που τόσα χρόνια είναι μαζί μας και μας βοηθούν. Έχοντας πει όλα αυτά, σήμερα είναι γιορτή, θέλω να περάσουμε καλά. Χαίρομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που γεμίσατε αυτό το χώρο.
και δημιουργήσαμε συμφόρηση στον δρόμο έξω. Αλλά πιστέψτε με, είναι μια χρυσή ευκαιρία για αυτή την αλλαγή της σελίδας στην Εθνική Ασφαλιστική. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και πιστεύω σε μια καινούργια αρχή που θα είναι πολύ μεγάλη για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.